Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψε. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι ρε, εσύ, τι θα γίνει με τη Μαρία. Λες να μείνει για πάντα Ελβετία. Καλά, μου ακουγόταν και πολύ Ελβετία. Ακούγεται πολύ Ελβετία. Μα δεν ξέρω άλλον λέω, που να έχει πάει Ελβετία για, ως που λέμε ερωτική μετανάστρια. Ναι. Δεν πίστευα ότι θα γυρίσεις. Λέω, μάλλον έχει τακτοποιηθεί και εκείνος εκεί. Αφού προχωράνε και με μωρό και προχωράει η ζωή τους μαζί, δεν θα γυρίσει. Δεν το πίστευα, δεν το ήξερα. Το διάβασα, μπορώ να σου πω. Όχι, εμείς το συζητάγαμε. Αλήθεια. Ναι, δεν είναι για πολύ αυτές οι χώρες. Δεν είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι η ναι, ώρα. Ναι. Αλλά εμείς λέγαμε με το Στέλιο πάντα κάποια στιγμή να κατηφορήσουμε προς Ελλάδα, γιατί λίγο εδώ δεν μας σηκώνει και πολύ το κλίμα. Και ήρθε. Πώς πέρασε αυτός ο ένας χρόνος που ήσασταν εκεί, εσένα πώς σου φάνηκε, γιατί εκείνος ήταν η δουλειά του. Εσένα αυτός ο χρόνος ήταν λίγο εγκυμοσύνη, λίγο στήριξη. Πολύ εγκυμοσύνη ήταν. Το είπα διακριτικά. Ναι. Δεν φαινόταν πολύ εγκυμοσύνη. Mm. Δηλαδή, πραγματικά στο τέλος είπαμε λίγο ότι να το φαίνεται. Εγώ την κατάλαβα, Ελένη. Με 9 μήνες τον εμετό που έκανα, συγγνώμη για την έκθεση, δεν ξέρω αν τον έχει κάνει άλλη. Α, και εσύ. Εγώ περνούσα δύσκολα, αλλά όχι για 6 μήνες που όχι, μου έλεγε πριν. Μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και να είναι και lockdown και να μην μπορώ να το πω σε άνθρωπο και να μην μπορεί να με βοηθήσει άνθρωπο και να κάθομαι. Μα είχε το γιατρό σπίτι σου το ίδιο είναι από το να το παίρνει τηλέφωνο και να λες μου που σε ενοχλώ. Ναι, τώρα αλλά να πάρω. Οι πρώτοι 4 μήνες ήμουν Ελλάδα μόνη μου. Δεν επιτρεπόταν να πετάξω. Και ήταν ο Στέλιος μακριά. Και εγώ Ελλάδα μόνη μου πίσω από την τουαλέτα να. Καταλαβαίνετε. Ήταν λίγο hardcore οι 4 πρώτοι μήνες. Πες μου λίγο. Υπήρχε στιγμή σε αυτό το εννιάμινο που να φοβήθηκες λίγο, να ανησύχησες μόνης, όχι γιατί κάτι προέκυψε. Είχες ανησυχίες με λίγα λόγια ή αισθανόσουν καλά επειδή θα ξαναπώ ο άντρας σου είναι γυναικολόγος και λες ότι και να γίνει του κρατάω το χέρι είναι δίπλα και του λέω το κάθε τι που νιώθω. Για κάποιο περίεργο λόγο, μου το είπε και ο Στέλιος, μου το έλεγε και ο Στέλιος αυτό. Μια τέτοια αναισθησία μου λέει παιδί μου σε έγκυο, δεν έχω ξαναδεί, μου λέει στη ζωή μου. Ήμουνα στον κόσμο μου, δεν καταλάβαινα, είχα άγνοια κινδύνου, ήμουνα πολύ cool. Δηλαδή, τόσο cool που στον πρώτο υπέρηχο που άκουσα την καρδιά του μωρού, καθόμουν και κοίταζα τον υπέρηχο. Και με σκουντάει ο Στέλιος και μου λέει. Το παιδί σου είναι αυτό. Κοιτάω τον γιατρό, μου λέει, καλά δεν θα φιλήσει τον άντρα σου. Μου λέει, έτσι κάνουν μου λέει τα ζευγάρια. Και εγώ καθόμουν και τους κοιτούσα σαν χαμένη και έλεγα στο Στέλιο, το παιδί μας, Μου λέει, ναι Μαρία, το παιδί μας. Δεν... Πότε το συνειδητοποίησες, γιατί συνήθως πιο αργά πάνε οι άντρες. Όχι όλοι, κάποιοι. Κάποιοι συμβαδίζουν στην εγκυμοσύνη της γυναίκας τους. Κάποιοι άλλοι πρέπει να το πάρουν στα χέρια τους. Ναι. Δηλαδή, σε γυναίκα, δεν το έχω ακούσει αυτό το τα έχω χαμένα τόσο πολύ που τι αφού γίνεται. Έπαιρνα τις φίλες μου που έχουν γεννήσει και έλεγα, ρε εσείς, θα τα αγαπάω. Μαρία, έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μα δεν αισθανόμουν αυτό που χαϊδεύεις την κοιλιά και λες σαν το παιδί μου και τι ωραία. Ήμουν πολύ ταλαιπωρημένη, λένε από το κεφάλι και τους εμετούς. Δεν είχα χρόνο να νιώσω αυτά τα ωραία που χαϊδεύεις την κοιλιά και λες α, πότε θα έρθει. Είχα και όλα τα σύνδρομα που σε πιάνουν στην εγκυμοσύνη, τα είχα επί 10. Αυτά τα σύνδρομα καρπιαίου σωλήνα, πώς τα λέω, όλα αυτά τα έπαθα. Όλα τα έπαθα, σκέφτομαι και μακριά. Και όταν μου τη βγάλανε και ήταν ο Στέλιος δίπλα μου, γιατί επιτρεπόταν να μπει στο χειρουργείο, γιατί με κεσαρική την κάναμε, βγαίνει ένα πλασματάκι εκεί μπροστά και κλαίει. Και μου δείχνει φωτογραφίες, γιατί αυτές είναι αγαπημένες μου φωτογραφίες, δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή, αν μπορείτε να μπείτε στο ντοκετό, αν έχετε κάποιον δικό σας μέσα, εντάξει. Δεν λέω τώρα λεπτομέρειες, αλλά το μωράκι την ώρα που στο δίνουν, που είναι ακόμα έτσι, με στα πετσετάκια καλά-καλά, δεν το έχουν καθαρίσει. Και οι στιγμές που το κρατάς, μα δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό, δεν ξεχνιούνται ποτέ. Δεν υπάρχει. Εκεί έβαλα τα κλάματα. Αλλά και πάλι γυρίζω στο Στέλιο και του λέω, ομορφούλα είναι. Εσύ η Μαρία, μου λέει, αυτό πλάκα μου κάνεις, θα πάρω συνέντευξη από το Στέλιο μου φαίνεται. Πρέπει να πάρετε μια φορά, ναι.